Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Νικολόπουλος, ο πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος. Είναι τα Pod Radio του Pro News. Φίλες και φίλοι, το χρήμα ακριβένει, ο επισιτισμός απειλείται, η τιμή των καυσίμων φουσκώνει και το οικονομικό οικοδόμημα απειλείται για ακόμα μια φορά. Ελληνοτουρκικά, ενεργειακή κρίση και ακρίβεια, καταιγίδες και φωτιές και στο βάθος κάλπες. Ζούμε ένα δύσκολο και αγχωτικό καλοκαίρι που έπεται ενός δύσκολου και αγχωτικού χειμώνα και μάλλον προηγείται ενός δύσκολου και αγχωτικού φθινοπόρου. Μέσα σε αυτό το κλίμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να μας πάει σε εκλογές. Ήδη άρχισαν τα δύσκολα για την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Και το πιο μεγάλο πολιτικό τεστ των τελευταίων χρόνων έχει ξεκινήσει. Σε αυτό οι γαλάζιες πατριωτικές δυνάμεις έχουν πάρει θέση μάχης. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει απεριόριστος χρόνος για τον απερχόμενο πρωθυπουργό. Οι γαλάζιοι, παλιοί κοινοβουλευτικοί άνδρες και γυναίκες, ιστορικά στελέχη της κεντροδεξιάς παράταξης, πρώην υπουργοί, πρώην βουλευτές, εκτιμούμε πως κάπου εκεί, κοντά στο 15 Αύγουστο, λίγο πριν, λίγο μετά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει και επίσημα τις αποφάσεις του για τις εκλογές. Είναι πλέον βέβαιο ότι θα είναι οι πιο κρίσιμες εκλογές, αφού από τώρα γνωρίζουμε ότι επιχειρούν όλα τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και οι νταβατζίδες, οι βαρόνοι του εσωτερικού και του εξωτερικού, από τώρα κιόλας να μας προετοιμάσουν για μια τρικομματική συγκυβέρνηση, που στην ουσία είναι τρία κόμματα στη συσκευασία ενός, αφού δεν διαφέρει σε τίποτα. Η πολιτική της σημερινής κυβέρνησης, Μητσοτάκη, με εκείνη της προηγούμενης, του Αλέξη Τσίπρα. Η Ελλάδα, πριν από λίγες ημέρες, υποτίθεται πήρε το πράσινο φως για έξοδο από την ενισχυμένη εποπτεία, με ένα εξωτερικό χρέος που πλησιάζει τα 400 δισεκατομμύρια. Ενώ το 2009, όταν πρωτοξεκινούσε η δυστυχία των μνημονίων, το χρέος βρισκόταν στα 298 δισεκατομμύρια ευρώ. Επί ΓΑΠ, Γιώργου Παπανδρέου, που μπήκαμε στα μνημόνια με χρέος 298 δισεκατομμύρια ευρώ, η εθνική μας οικονομία παρουσιαζόταν από τους δυνάστες μας ως οικονομικός τιτανικός. Σήμερα, μετά από 12 χρόνια σκληρών προγραμμάτων δήθεν μεταρρύθμισης και εξοντωτικών οικονομικών μέτρων, σκλήρης λιτότητας, ύφεσης, δυστυχίας, πόνου, το χρέος, αντί να μειωθεί, εκτινάχθηκε από τα 296 δισεκατομμύρια στα 394 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι αυθαίρετο λοιπόν, μιας και ο Μητσοτάκης στο τέλος της θητείας του θα μας αφήσει με δημόσιο χρέος πολύ μεγαλύτερο από 400 δισεκατομμύρια ευρώ και λόγω της κριτικής του καταγωγής ότι το επερχόμενο νέο ναυάγιο της εθνικής μας οικονομίας θα ονομαστεί
προς τιμήν του οικονομική φαλκονέρα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε όλο αυτό το διάστημα απέδειξε, πέρασαν κιόλας 3 χρόνια, ότι αδυνατεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Παλινοδεί στην εξωτερική πολιτική, εμπλέκει τη χώρα σε έναν πόλεμο, ενώ αποδεικνύεται αδύναμη να διαφυλάξει την κοινωνική συνοχή. Έτσι λοιπόν, εμείς οι γαλάζιοι καθόλου δεν αποκλείουμε για λόγους προσωπικής πολιτικής του επιβίωσης ο Μητσοτάκης να προσφύγει σε εκλογές εντός του φθινοπόρου. Μπορεί λοιπόν η κυβέρνηση Μητσοτάκη, επικουρούμενη από τα καθεστωτικά μέσα ενημέρωσης των Νταβατζίδων, να πανηγυρίζει την έξοδό μας από την επιτήρηση, αλλά αυτό δυστυχώς γίνεται με την ανάληψη εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης νέων δυσβάστακτων δημοσιονομικών δεσμεύσεων, ακόμα πιο αυστηρών από εκείνες που είχαν συμφωνηθεί στο Eurogroup του Ιουλίου του 2018 και οι οποίες προέβλεπαν πως η Ελλάδα θα πρέπει να πετυχαίνει κατά μέσο όρο πρωτογενή πλεονάσματα του 2,2% ως το 2060. Αυτό έγινε άλλωστε φανερό και στην τελευταία ανακοίνωση του Eurogroup. Την Ελλάδα κοινικά την χαιρέτησαν, αλλά και ταυτόχρονα οι δανειστές μίλησαν για την δέσμευση που έχουν αναλάβει οι κυβερνώντες να συνεχιστούν οι διαδικασίες μεταρρυθμίσεων, έτσι λένε, την πολιτική της λιτότητας. Έχει μπει πλέον στο πετσί του Έλληνα τι σημαίνει για αυτούς η λέξη μεταρρύθμιση, και να ολοκληρωθούν, λέει, όλα τα εκρεμή στοιχεία. Παναγία βόηθα. Όσο για τους ελέγχους, το μόνο που άλλαξε είναι ότι οι έλεγχοι δεν θα γίνονται, λέει, επί τόπου. Ενώ κατά κανόνα θα διενεργούνται κάθε 6 και όχι κάθε 3 μήνες. Η εποπτεία θα συνεχιστεί όμως, έως ότι η χώρα μας αποπληρώσει το 75% των δανείων. Κάτι που αυτό θα συμβεί το 2059, σύμφωνα με τον υπάρχοντα σχεδιασμό. Να σημειωθεί πως ο σχεδιασμός για το 2059 φαίνεται από τους οικονομολόγους απελπιστικά αισιόδοξος, μιας και οι εκχωρήσεις των εσόδων της χώρας από την εκμετάλλευση αρχαίων μνημείων, ακίνητης περιουσίας κλπ. Στους δανειστές θα ολοκληρωθεί το 2115 βάσει της πρόβλεψης του νόμου του 2016 για 99 χρόνια παραχώρησης των εσόδων μας. Η Ελλάδα λοιπόν και η Κομισιόν αναθεώρησαν από κοινού τη συμφωνία στο 2,6% του ΑΕΠ από το 2,2%, δηλαδή κατά 0,4 υψηλότερα. Αυτό σε βάθος 37 ετών αυξάνει τη δημοσιονομική προσαρμογή μας κατά 30 δισεκατομμύρια ευρώ σε τρέχουσες αξίες. Εάν λοιπόν το 2,2% είχε εμφανιστεί από την τότε αντιπολίτευση σαν τρελό και ακραίο οικονομικά στενό κουστούμι για τον μέσο Έλληνα, σήμερα το νέο συμφωνηθέν ποσόν στο ποσοστό του 2,6% φαντάζει ως ο τέλειος οικονομικός ζουρλομανδίας. Και μέσα σε αυτά δεν φαίνεται φως πουθενά. Δυστυχώς μόνο σκιές υπάρχουν στις οικονομικές προοπτικές της Ελλάδος. Αναρωτιέμαι πολλές φορές, ως επί πολλά χρόνια πληρεξούσιος του λαού στο Εθνικό Κοινοβούλιο, αν υπάρχει σήμερα Ελληνίδα ή Έλληνας που θα μπορεί να μείνει αμέτωχος στην προεκλογική μάχη που ήδη ξεκίνησε, και όταν το παρεάκι των δίθεν αρίστων κολλητών της μητσοτακικής
ανωνύμου εταιρείας που εκτόξευσε μέσα σε 3 χρόνια το δημόσιο χρέος και κατάφερε να σφίξει πιο πολύ την οικονομική θηλιά στο λαιμό της πατρίδας και των Ελλήνων για πολλές γενναίες, τα έκανε θάλασσα. Φίλες και φίλοι, ναι, κανείς μας δεν έχει πλέον το δικαίωμα να παραμένει βυθισμένος στον καναπέ του ή έστω να περιορίζεται στην αντίδραση του διαδικτύου, το οποίο και αυτό μέρα με τη μέρα φημώνεται. Ναι, κανείς πλέον δεν μπορεί να κλείνει τα αυτιά του, τα μάτια του στην συνεχιζόμενη αύξηση της υπογεννητικότητας των Ελλήνων και στη μείωση του πληθυσμού μας, στην επιδρομή χιλιάδων λάθρομεταναστών στη χώρα μας, στη μείωση της εθνικής μας κυριαρχίας και υπόστασης, μόνο και μόνο γιατί επί χρόνια κάποιοι συνεχίζουν να πλουτίζουν εις βάρος της χώρας. Οι γαλάζιοι κάνουμε προσκλητήριο, πατριωτικό προσκλητήριο και καλούμε κινήματα, κόμματα, πρόσωπα σε μια μεγάλη γαλάζια συμμαχία για την ανατροπή αυτής της πρωτοφανούς κατάστασης. Η χώρα μας πρέπει τώρα να αλλάξει ριζικά πορεία. Η χώρα μας πρέπει σε αυτές τις εκλογές να αναδείξει μια νέα εθνική ηγεσία χωρίς δεσμεύσεις και εξαρτήσεις από ξένα κέντρα και ολιγαρχίες. Μια ηγεσία και μια κυβέρνηση που θα υπηρετεί αταλάντευτα και αποκλειστικά μόνον τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Νίκος Νικολόπουλος. Τα Pod Radio του ProNews ανανεώνονται καθημερινά μέσα από τη σελίδα του ProNews.gr.